Γεια σας αγαπητοί μου, διαχρονικό μήνυμα ημέρας. Όπως βλέπετε και εσείς εδώ, έχουμε ακραία συμπεριφορά έξαρσης, ακόμα και βιαιότητας. Βλέπετε εδώ αυτήν εδώ τη φιγούρα η οποία τα σπάει όλα, τα πιάνει πάνω μπαμ, τα κατατσακίζει στο πάτωμα. Σήμερα λοιπόν βάσει της ενέργειας αυτής εδώ της κάρτας, το μήνυμα για κάποιους από εσάς είναι προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα υπερβολικά νεύρα σας. Κάποιοι από εσάς σήμερα θα ψάξετε αφορμή για να ξεσπάσετε. Προσέξτε όμως γιατί τέτοιου είδους συμπεριφορές έχουν πάντα κόστος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Πιθανότατα κάποιοι από εσάς να έχετε ως κίνητρο ζήλια ή ίσως να υπάρχουν έντονες διαφωνίες τις οποίες δεν μπορείτε να διαχειριστείτε με πιο ψύχρεμο τρόπο, είτε γιατί είστε κουρασμένοι ψυχολογικά, είτε γιατί είστε φορτωμένοι από πολλά θέματα, είτε επειδή είναι και λίγο θέμα χαρακτήρα σε κάποιους από εσάς να είστε ευέξαπτοι γενικότερα, ανάλογα ζώδιο και οροσκόπο. Εδώ πάντως σίγουρα έχουμε πύρινη ενέργεια, παιδιά μου, έτσι έχουμε ενέργεια ζωδίων φωτιάς, κρυός λέων τοξότης, πιθανότατα κάποιοι να ανήκετε σε αυτά τα ζώδια ή κάποιοι να έχετε οροσκόπο σε αυτά τα τρία ζώδια ή κυρίαρχους πλανήτες σε αυτά τα τρία ζώδια. Οπότε λοιπόν δεν θέλει και πολύ να μπει η φιτιλιά που λέμε. Έτσι αγαπητοί μου. Προσέξτε πάντως λιγάκι, προσέξτε να μην ξεφύγουν τα πράγματα και φτάσουν σε οριακά σημεία, γιατί πρώτιστα θα εξαντληθείτε εσείς οι ίδιοι ψυχολογικά και κατ' επέκταση, αν είστε με κάποιο άτομο αυτή τη στιγμή σε σχέση, γάμο, αραβόνα ή οτιδήποτε, θα υπάρξουν παράπλευρες απώλειες από αυτήν εδώ την ακραία αντίδραση. Επιπλέον, ο αριθμός 8 ίσως να συμβολίζει κάτι για εσάς, μπορεί να είναι η ημερομηνία γενεθλίων, μπορεί να είναι 8 μέρες, 8 η ώρα το βράδυ, γέννηση, η χρονολογία γέννησης, δηλαδή ας πούμε 78, 88 και πάει λέγοντας, εσείς, ο καθένας από εσάς, ξέρετε καλύτερα. Αυτά έχει να μας πει το σημερινό διαχρονικό μήνυμα. Αγαπητοί μου, σας εύχομαι να είστε πάντα καλά.